Να πιάσουμε λίγο το κομμάτι των τροχαίων συμβάντων με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό εκεί στις Αρχάνες με την 22χρονη, την κοπέλα, την Πέννη, η οποία έχασε τη ζωή της θύμα τροχαίου δυστυχήματος. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο συμβάν διερευνώντα από τις αρχές, από την αστυνομία, φέρεται να μην φορούσε ζώνη ασφαλείας. Όλα αυτά, ωστόσο, αναμένεται να εξακριβωθούν και να επιβεβαιωθούν μέσα από την έρευνα που πραγματοποιεί η ελληνική αστυνομία και η τροχεία. Και έχουμε έτσι την ανάγκη και εμείς δημοσιογραφικά να περιμένουμε τις εξελίξεις. Εγώ, ωστόσο, θέλω να σταθώ ότι ακόμα μία οικογένεια βυθίστηκε στο πένθος και μαζί της φίλοι, συγγενείς, οικογενειακό, ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον, συνάδελφοι, καθώς όταν χάνεται ένας άνθρωπος βυθίζονται στο πένθος δεκάδες παράλληλα. Έχουμε πιάσει το φαινόμενο των τροχαίων δυστυχημάτων πάρα πολλές φορές. Από τη μία φταίει βέβαια ένα απαρχαιωμένο δικό δίκτυο, από την άλλη φταίει και μία συμπεριφορά, μία κουλτούρα που δεν έχουμε φτάσει σε υψηλά επίπεδα εδώ σε επίπεδο Κρήτης και δεν έχουμε αναβαθμίσει. Την υποβαθμίζουμε σταδιακά παρά τις όποιες προσπάθειες των αρχών. Θέμα παιδείας λοιπόν. Θα τα δούμε όμως αναλυτικά. Αν μπορούμε λίγο να δούμε κάποια στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τη βοήθεια της Εύης Πανού, με τις τροχονομικές παραβάσεις Εύη, από 19 Τρίτου έως 25 Τρίτου, μέσα σε μία εβδομάδα. Για ποιους λόγους οι αστυνομικοί σε επίπεδο περιφέρειας βεβαίωσαν τις περισσότερες κλήσεις και έκοψαν τα περισσότερα πρόστιμα. Ελέγχθηκαν λοιπόν 7.959 οχήματα και βεβαιώθηκαν 1.820 παραβάσεις. Πάμε να δούμε όμως αναλυτικά τι περιελάμβαναν οι συγκεκριμένες παραβάσεις και ποια παράβαση βρίσκεται στην κορυφή με την επόμενη κάρτα. Υπερβολική ταχύτητα για ακόμα μία φορά, 213 πρόστιμα, ενώ στην τρίτη σειρά αξίζει να σημειώσουμε μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 290 παραβάσεις. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που βρίσκεται στην κορυφή. Επίσης, μη χρήση προστατευτικού κράνους 149 για τους αναβάτες, οδήγηση υπό την επίδραση συνοπνεύματος 79 και χρήση κινητού τηλεφώνου 45. Η επόμενη κάρτα, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα 21, αντικανονικό προσπέρασμα 29, αντικανονική ελιγμή 60 και παραβίαση ερυθρού σηματοδότη 29 παραβάσεις. Λοιπές 905. Μάλιστα. Δεν ξέρω. Πάμε στην πρώτη κάρτα. Πάλι, Θεοδώρα, έχεις δυνατότητα να πάμε λίγο στην προηγούμενη κάρτα. Δεν έχουμε άλλη. Όχι. Λοιπόν, στην επόμενη κάρτα, ακριβώς εδώ. Μη χρήση ζώνης ασφαλείας. 290 παραβάσεις. 290 παραβάσεις. Οπότε 200 περίπου 90, εκτός αν είναι και ο συνοδηγός, μπορεί να είναι και διπλάσεις παραβάσεις αυτές, δεν φορούσε 290 παραβάσεις. 290 οδηγοί τουλάχιστον δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας. Και τώρα θα πω εγώ ποιος άνθρωπος μπαίνει σε αυτοκίνητό του, ακόμα και για μια απλή απόσταση, και όταν λέω απλή απόσταση ενώ 500 μέτρα, 1 χιλιόμετρο, 1,5 χιλιόμετρο, και να μην φορέσει ζώνη ασφαλείας. Πρέπει δηλαδή να είσαι, να μην σκέφτεσαι και πολύ για να το κάνεις αυτό. Ειδικά στην Κρήτη. Κακά τα ψέματα. Δεν ξέρω αν στις παραβάσεις που έχουν προσμετρηθεί, γιατί είναι μέχρι και την 25η Μαρτίου, έχει προσθεθεί και μία παράβαση, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας μέσα από ένα βίντεο που κυκλοφόρησε. Δεν ήταν παράβαση, αυτό που θα δούμε τώρα, για να το δούμε λίγο, είναι εγκληματική ενέργεια. Τώρα πώς βρέθηκε στον βόρειο ειδικό άξονα Κρήτης κάποιος να οδηγάει με μεγάλη ταχύτητα, στο αντίθετο ρεύμα, τι να πούμε, αυτό τι είναι, αντίθετη κατεύθυνση. Χωρίζεται και με τυχείο, δηλαδή δεν είναι ότι απλά πέρασε μία γραμμή και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα. Όχι, είναι αντίθετη κατεύθυνση. Ναι, κινούνταν για πολλά χιλιόμετρα, το βλέπουμε το αυτοκίνητο, ο οδηγός δηλαδή που τραβάει και το βίντεο, μάλλον ο συνοδηγός, βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τον ίδιο και τελευταία στιγμή καταλαβαίνει τι γίνεται και δεν υπάρχει μετοπική σύγκρουση των δύο αυτοκινήτων. Μα είναι ποτέ δυνατό να συμβεί αυτό? Ανήμερα της 25ης. Δεν ξέρω κατά πόσο πραγματικά, επειδή έχουμε αστυνομικούς οι οποίοι το ψάχνουν αρκετά, αν αυτό το βίντεο το έχουν επεξεργαστεί στην αστυνομία,
αν έχουν παγώσει λίγο το χρόνο και αν έχουν δει λίγο τις πινακίδες κυκλοφορίας. Πραγματικά θέλω να το ψάξουμε, η αλήθεια είναι, και να έρθουμε και σε επαφή. Δεν έχουμε έρθει ακόμα, προκειμένου να δούμε, έχουν μάθει ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, για παράδειγμα, ήταν ηλικιωμένος, χωρίς να έχω να πω κάτι ότι ένας ηλικιωμένος μπορεί να προχωρήσει αυτή την ενέργεια. Ήταν ένας τουρίστας. Ήταν κάποιος ο οποίος, πώς βρέθηκε, την επίρρεια κάποιας ουσίας, δεν γνωρίζω, φέρετε. Και μετά, είναι πολλά τα ερωτήματα σε αυτή την περίπτωση, γιατί είναι και ένα σημείο, είναι ένας, ο βόρειος οδικός άξονας, σε συγκεκριμένα σημεία που μπορεί κάποιος να μπει και να βγει. Ξέρεις τώρα, εδώ δεν φταίει ο ΒΟΑΚ. Όχι, καμία σχέση. Εδώ δεν φταίει, ούτε η παιδεία δεν φταίει. Εδώ τώρα φταίει το... Ξέρεις, είναι για γέλια και για κλάματα. Το γέλιο με το κλάμα σε αυτές τις περιπτώσεις ακροβατούν σε ένα τεντωμένο σκηνή. Τώρα πιθανότατα να γελάμε, τι έκανε, αλλά θα μπορούσαμε να κλαίμε κιόλας. Και θα μπορούσαμε και στη θέση του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος έχει τοποθετηθεί στην κάμερα και στο αυτοκίνητό του, να ήμασταν εμείς. Ή να οδηγάμε μηχανή. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, Εύη, άνω τελεία. Τα λέμε στη συνέχεια, να παραμείνουμε στο θέμα και να πάμε στον Αλέξανδρο Μεϊμαράκη, ένας άνθρωπος επαγγελματίας, ένας εκπαιδευτής οδήγησης, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος, ο οποίος γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις γύρω από τα τροχεία συμβάντα. Την καλησπέρα μας, κύριε Μεϊμαράκη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δική μας η χαρά κάθε φορά που τα λέμε, κύριε Μεϊμαράκη, και πάρα πολλά τα μηνύματα τα οποία δεχόμαστε μετά από κάθε τηλεοπτική σας παρουσία. Είναι όμορφο να εξηγούμε καταστάσεις με τα σωστά επιχειρήματα, κάτι το οποίο κάνετε. Και θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο στο κομμάτι των παραβάσεων που είδαν το φως της δημοσιότητας, με πρώτη παράβαση στη σχετική λίστα της αστυνομίας, τη μη χρήση ζώνης. Δυστυχώς είναι τα νούμερα πάλι απαγορευτικά και πάρα πολλά να συζητάμε. Και σκεφτείτε ότι οι αστυνόμοι και πολύ καλά έκαναν τη δουλειά τους και μας δώσαν αυτά τα νούμερα. Σκεφτείτε τώρα πόσοι άλλοι οδηγοί απλά δεν έκαναν χρήση της ζώνης τους και απλά δεν πιάστηκαν. Δεν έτυχε να ελεγχθούν. Σωστά, βέβαια. Άρα το νούμερο σαφώς είναι μεγαλύτερο από αυτό που ανακοινώνουμε σήμερα. Αλλά όπως και να έχει όμως, έχει να κάνει με καθαρά με τον άνθρωπο, τον παράγοντα άνθρωπο. Δηλαδή, θα πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτούμε ότι μπορεί πολύ εύκολα να εμπλακούμε σε ένα τροχαίο ατύχημα. Θα σας πω, κύριε Παναγιώτοπουλε, να γνωρίζετε ότι καθ' όλη τη δοδική μας καριέρα, από την ώρα που ξεκινούμε να οδηγούμε μέχρι την ώρα που θα σταματήσουμε να δουν γενικότερα, οι τρεις στους τέσσερις από εμάς, δηλαδή είναι ποσοστό 75%, ναι, κάποια στιγμή θα εμπλακεί σε ένα τροχαίο ατύχημα. Δεν λέω δυστύχημα, ένα τροχαίο ατύχημα. Μπορεί να είναι υλικές ζημιές. Οι τρεις στους τέσσερις. Και αυτό θα συμβεί σε μια ακτίνα περίπου 30 χιλιόμετρων από την έδρα του. Γιατί εκεί νιώθει πάρα πολύ οικία, ότι το γνωρίζει, το από έχει. Από την έδρα του, τον λοιπόν, συνήθως... τόπο κατοικίας ή το σπίτι του, πώς το ορίζεται. Σωστά. Τον τόπο κατοικίας. Τον τόπο κατοικίας. Κατοικία, από εκεί που χρησιμοποιεί τους δρόμους συνέχεια, βέβαια. Επειδή νιώθει ότι είναι σίγουρος, εκεί. Έτσι δεν είναι, νιώθει μια σιγουριά, που η σιγουριά πηγαίνει σε επιπολαιότητα. Πολλές φορές. Πολλές φορές. Σκεφτείτε τώρα αυτό το κύριο τώρα που μπήκε στο αντίθετο δρόμο, που έβλεπε παράδειγμα την εισίδα τη δεξιά του μεριά, το κύκλειδωμα, δεν είναι κάτι που δεν το γνώριζε, δηλαδή το έβλεπε. Σκεφτείτε τώρα να τον δείτε αυτό να πηγαίνετε σε μια κανονική ταχύτητα και να είστε στην αριστερή λωρίδα και προσπέρασε, και να φτάσετε ένα αυτοκίνητο μπροστά σας. Όπως το είπατε, γελάμε τώρα, αλλά θα μπορούσε πραγματικά να έχει γίνει μακελιό, να έχει σκοτωθεί κόσμος και να φταίει αυτή η κίνηση. Θα ήθελα και ένα σχόλιο αναφορικά με το τραγικό συμβάν με θύμα την 22χρονη στις Αρχάνες. Βέβαια, αυτό που είπα και στην αρχή και είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός, ότι η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Αναφορικά με τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος, θα δώσουμε λεπτομέρειες το επόμενο διάστημα. Και φέρεται να μην φορούσε ζώνη. Πολύ πιθανό να είναι έτσι, όπως και να είναι τώρα αυτή τη στιγμή η οικογένειά της τρινή. Έφυγε ένα πολύ μικρό κοριτσάκι, πραγματικά 22 χρονών, πάνω στο ξεκίνημα της ζωής του. Άδικα, άδικα. Δεν υπάρχει πιο άδικος θάνατος από αυτόν εδώ, του θανατηφόρου δυστυχήματος. Εντελώς συμπτωματικά τώρα είμαστε στην αίθουσα και κάνουμε θεωρία στα παιδιά και συζητήσαμε λίγο το θέμα αυτό. Και είδαμε ότι πόσο εύκολο είναι τελικά να συμβεί στον οποιοδήποτε από εμάς κάτμιο. Σκεφτείτε ότι τα κορίτσια αυτά ξεκινήσαν και φύγαν να κάνουν μια συγκεκριμένη διαδρομή. Δεν είχαν στο μυαλό τους ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Κανείς δεν ξεκινάει με σκοπό να πάω να τρακάρω ή να δημιουργήσω ένα ατύχημα ή να σκοτώσω κάποιον. Σίγουρα όχι. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι είναι πολύ πολύ εύκολο να συμβεί. Τι έπρεπε να κάνω? Να έχω πάρει όλα τα μέτρα προφύλαξης. Ζώνη ασφαλείας. Δεν το συζητάμε. Οι δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα μας κατά τη σύγκρουση είναι τεράστιες. Σκεφτείτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι η ορμή ισούται με τη μάζα επί ταχύτητα. Αν τα πολλαπλασιάζουμε τα κιλά μας με ταχύτητα που τρέχουμε, τα νούμερα είναι τραγικά τεράστια. Δεν μπορείς να κρατηθείς μες στο αυτοκίνητο. Όσο μικρή φαινομενικά και αν είναι η ταχύτητα.
Άρα λοιπόν δεν συζητάμε να μην βάλουμε ζώνη. Και όχι μόνο εμείς που καθόμαστε μπροστά στο κάθισμα, όχι οι γονείς που θα βάλουμε για να μην μας γράψει αστυνομία και να έχουν τα παιδιά μας πίσω χωρίς ζώνη, γιατί αν του βάλω τη ζώνη κλαίει. Είναι λαθασμένες πρακτικές αυτές και δεν οδηγούν πουθενά. Συνήθως οδηγούν σε ατυχήματα. Κύριε Μεμαράκη, τα συλληπιτήριά μου, δυστυχώς δεν πρέπει να θρυνούμε όμως άλλο έτσι πια την περασμένη, μεγάλο φόρο αίματος. Την περασμένη εβδομάδα μας πήρε τηλέφωνο, την περασμένη Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, ένας τηλεθεατής. Και αναφέρθηκε στις συνθήκες που επικρατούν στους δρόμους της Κρήτης, κυρίως Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στην καρδιά και εστίαση στην καρδιά του Ηρακλείου και στους φωτεινούς σηματοδότηση. Ξέρετε τι μας είπε, επαγγελματίας οδηγός. Τρεις στους τέσσερις, μετά τις δύο τα ξημερώματα, σε δρόμους όπως είναι η Δημοκρατίας, όπως είναι η Κάρου, όπως είναι η Κνωσού, δεν σταματά στο φανάρι και περνάει με κόκκινο. Δεν σταματά. Μετά τις 2-3, ποιος θα σταματήσει, στο φανάρι της Δημοκρατίας, εκεί λίγο πιο μπροστά από το τρίτο λύκειο. Οι περισσότεροι περνούν έτσι. Τι να σου κάνει η αστυνομία, τι να σου κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι θέμα παιδείας, δεν είναι θέμα πώς λειτουργούμε και αντιλαμβανόμαστε τον κίνδυνο. Ακριβώς. Απλά πιστεύουμε, κύριε Παναγιώτη, ότι δεν θα συμβεί σε εμάς πολύ απλά. Θα συμβεί σε όλους τους άλλους εκτός από εμάς. Μία φορά θα συμβεί. Όποιος περνάει κόκκινο φανάρι, και ίσως δεν υπάρχει και γυρισμός. Είναι εν δυνάμει, ναι, είναι εν δυνάμει δολοφόνος. Ακριβώς. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν πάει με σκοπό να σκοτώσει. Ακριβώς. Δεν έχει σημασία αν είναι 2-3 η ώρα ή 4. Και θα έπρεπε δηλαδή πρέπει να ελεγχθείς για να το κάνεις. Ναι. Γιατί θα πρέπει να ελεγχθείς, γιατί θα πρέπει να έχουμε ένα αστυνομικό πάνω από το κεφάλι μας. Γιατί να μην το καλλιεργήσουμε και να το φτάσουμε εκεί που πρέπει. Ακριβώς. Έτσι ώστε να έχουμε. Και μετά η αστυνομία αυτή είναι η αστυνομία η οποία βγαίνει στους δρόμους προκειμένου να κόψει κλίσεις και να πάρει έσοδα. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Σίγουρα. Σίγουρα. Και η πολιτεία έχει χρέος, έχει ευθύνη, έχει δρόμους συμφορητικού χαρακτήρα, μέσα στο φωτισμό, μέσα στο ασφαλτικό υλικό, με διαγραμμές σωστές. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Αυτά κάποια στιγμή θα γίνουν. Σίγουρα έχει ευθύνη μεγάλη. Εμείς όμως δεν έχουμε κάποια ευθύνη. Σε κάτι, έστω σε ένα ποσοστό. Περνάς με κόκκινο. Όταν εγώ έχω ένα όριο. Κύριε Μεμαράκη, χάνεις το δίπλωμα. Τέλος. Δεν σου δίνεται ξανά η δυνατότητα να ξαναπιάσεις τη μόνη στα χέρια σου. Δεν είναι ακραίο. Ακριβώς. Δεν είναι ακραίο και δεν είμαι και ακραίος άνθρωπος. Όχι, δεν μπορεί να περνάει. Να συνέβαινε αυτό το πράγμα. Όχι, δεν έχεις το δικαίωμα αυτό να το κάνεις. Σε δρόμους δημόσιους. Θες να εκτονωθείς, ας πούμε. Πήγαινε σε μια πίστα, πάρ' το αυτοκίνητο σου, τη μηχανή σου. Ακριβώς. Κάνε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Εκεί θα είσαι μόνος σου. Ακριβώς. Οι υπόλοιποι όμως δεν σου φταίνε. Και το βλέπουμε καθημερινά αυτό, κύριε Παναγιώτοπουλε. Μάλιστα. Κύριε Μεμαράκη, την καλησπέρα μου. Ευχαριστώ πολύ.